Ξεπέρασαν τις προβλέψεις και τον πιο αισιόδοξον οι αριθμοί των τουριστικών αφίξεων στην Κρήτη. Μπορεί να βρισκόμαστε στην καρδιά του φθινοπόρου, ωστόσο η δυναμική του κρητικού τουρισμού αποτυπώνεται και στις πληρότητες των ξενοδοχείων της Αμουδάρας. Δίπλα είναι ξενοδοχείο, είναι γεμάτο. Το βλέπετε. Το διπλανό, που εδώ και πέρα είναι ξενοδοχείο, είναι γεμάτο. Είμαστε στον παράδεισο που λέγεται Κρήτη. Λοιπόν, υπάρχει κατάλληλος ο καιρός. Και η παραλία, όπως βλέπετε, είναι γεμάτη. Τουριστική κίνηση υπάρχει? Βεβαίως, δεν βλέπετε δίπλα που είναι γεμάτο. Γεμάτο το ξενοδοχείο? Έχει κόσμο. Ναι. Καλά είναι, ήσυχα, ωραία. Αυξημένη η κίνηση όσον αφορά μόνο τους τουρίστες. Οι Έλληνες από την ώρα που αρχίσαν τα σχολεία σταμάτησε η προσέλευση. Σε γενικές γραμμές, βάσει δεδομένων, ευχαριστημένοι είμαστε. Ελπίζουμε και τον Νοέμβριο να έχει τουρίστες. Από ό,τι ξέρουμε, θα έχει. Θα μείνουμε ανοιχτά όσο μπορούμε. Γερμανοί και Πολωνοί έρχονται πρώτοι στις αφίξεις των τουριστών, ενώ οι καταστηματάρχες δηλώνουν αισιοδοξία και ικανοποίηση για ακόμη μια δύσκολη και παράδοξη χρονιά με αλλεπάλληλα lockdowns και πολλούς περιορισμούς. Εντάξει, όλα καλά. Να είναι καλός ο καιρός, όσο είναι καλός ο καιρός, έχουμε και τουρίστες. Καλά πάει. Εάν είχαμε κάνει όλοι τα εμβόλια και ήμασταν ένα νησί καθαρό, θα είχαμε περισσότερο κόσμο. Τώρα είναι μέτρια. Ωστόσο, δεν λείπουν και οι φωνές, κυρίως από μερίδα ιδιοκτητών καταστημάτων τουριστικών ειδών, που λένε πως αν και η τουριστική κίνηση καταγράφεται όντως σε υψηλά επίπεδα, αυτό δεν αποτυπώθηκε με την ίδια δυναμική στους τζίρους τους. Συγκριτικά με πέρσι ήταν πολύ καλύτερα φέτο. Απλά υπάρχει μια οικονομική δυσκολία σε όλο τον κόσμο. Ειδικά στα μαγαζιά τα δικά μας δεν τα επισκέπτονται. Σε μια ακόμη ιδιαίτερη σεζόν και πολυπλοκή συγκυρία, όλα δείχνουν πως η τουριστική κινητικότητα θα κυλήσει σε ικανοποιητικά επίπεδα έως και τα μέσα Νοεμβρίου.